Καμία εξήγηση σχετικά με την εξαφάνιση του μοίρα αεροσκάφου των Μαλισσανών αερογραμμών δεν δίνει νέα έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που δόθηκε στη δημοσιότητα ακριβώς ένα χρόνο μετά το τραγικό συμβάν. Ωστόσο, οι συγγενείς καταγγέλνουν την αεροπορική εταιρεία γιατί σύμφωνα με την έκθεση, ένας από τους δύο πομπούς των Μαύρο Κουτιών δεν λειτουργούσε λόγω μπαταρίας από το Δεκέμβριο του 2012. Οι δικηγόροι τους μάλιστα υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί νομική βάση για δίωξη εναντίον της αεροπορικής. Η εταιρεία απαντά από την πλευρά της ότι αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις έρευνες ανέβρεσης του αεροσκάφους, καθώς ο δεύτερος πομπός λειτουργούσε κανονικά. Εκτός από το νομικό κομμάτι, τα ερωτήματα των συγγενών των επιβατών παραμένουν αναπάντητα. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Δεν πρέπει να σταματήσουν οι έρευνες. Όσο δεν υπάρχουν αποδείξεις, έχω ακόμα ελπίδες ότι ο γιος μου είναι ζωντανός. Μέχρι τώρα οι έρευνες με επικεφαλής στην Αυστραλία, στο Νότιο Ινδικό ωκεανό, δεν έχουν αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα. Το μοιραίο αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τις οθόνες στο ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο.